Tell me a time and a place. It's all in the same. It's all in the same. The fortune, the fame. It's all in the same. Ένα μάγκη θα κάνουμε ένα μικρό φιλικό πατηματάκι εδώ με τον φίλο. Οκ. Οκ. Να σου πω. Έχω, θα το φωνάξουμε, μιλητό ρε φίλε. Λοιπόν, κάτσε να φύγει λίγο αυτός. Οχ, μάγκες. Έλα, γιατί έρχεται κόσμος. Ένα, δύο, τρία. Καλά πάει ρε φίλε, τι λες τώρα. Ναι, πρώτες. Ό,τι θες ρε φίλε, ή δευτέρες. Ωραία. Θα κορνάρω. Πω. Ελπίζω να έχετε pure sound. Αχ, μάγκες μου, ένα βραδινό ξεκάβλωμα, μόνο που δεν ξέρω πόση G να έχω ρε φίλε. Αυτή είναι μόνο μαλάκα. Και ρε μαλάκα. Τι έπαθα αυτός. Oh shit. Δεν τον είδα ποτέ, γι' αυτό σταμάτησε ο φίλος. Λέει, τι έγινε μαλάκα. Ναι και εγώ, τι έγινε. Λοιπόν, πιστεύω ότι τα έχω πιάσει όλα, ότι έχουμε καλό sound, ότι έχουμε εξαιρετικό sound για να γουστάρουμε. Κάμε μια μικρή βόλτα το σχιστό να δούμε τι γίνεται. Εδώ έχει πάρει φωτιά το dynamic, πω πω μαλάκα. Έχει πάρει, όχι φωκό. Έχουμε τρελαθεί. Ελπίζω να σας αρέσει η καινούργια θέση του mic, να με ακούτε πιο καθαρά και όλα τα λοιπά. Κάβλα. Λοιπόν, μάγκες, τώρα είναι τα official test της κάμερας, διότι ρε φίλε, διότι δεν έχω προλάβει να κάνω κάποια άλλα τεστ για το πως δουλεύει το μικρόφωνο, αν δουλεύει σωστά, αν τρώει λιγότερο αέρα. Και μάγκες, πιστέψτε με, αν δουλεύει έτσι όπως θέλω το μικρόφωνο, θα σας το δείξω και θα γελάτε. Είναι σαν μια μικρή καραμελίτσα. Είναι πραγματικά σαν μια μικρή καραμελίτσα. Λοιπόν, έχω ρίξει αρκετή δουλειά για το μικρόφωνο. Και πάλι αυτό δεν είναι σίγουρο το ότι δουλεύει έτσι όπως πρέπει και έτσι όπως θέλω. Για Τετάρτη κάτι έχει ζήσει. Πάτημα εκεί. Το πάτημα εκεί το τρελό. Και δεν έχει κόσμο ρε φίλε. Δεν έχει κόσμο, οπότε πιστεύω και τσάμπα θα πάμε ρε μαλάκα. Και τσάμπα θα πάμε ρε φίλε. Τσάμπα τη βενζινούλα που θα κάψουμε. Δεν έχει τίποτα ρε φίλε, δεν έχει τίποτα απολύτως. Μαλακίες έχει. Δεν έχει τίποτα και κανένα ρε μαλάκα, δηλαδή πολύ για τον Μπούτσο. Λοιπόν μάγκες, ας συζητήσουμε για ένα πολύ μεγάλο θέμα.
Το οποίο λέγεται, τι θέλει να κάνει τώρα ο φίλος εδώ. Θέλει να πάει. Λοιπόν, μάγκες, το μεγάλο θέμα το οποίο θέλω να συζητήσω είναι το ότι δεν κάνουμε σε καμία περίπτωση αυτά που βλέπουμε από κάποιον άλλον και δεν υπερεκτιμάμε τις δυνατότητές μας. Ή να το θέσω αλλιώς, δεν θεωρούμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι ενώ δεν είμαστε σίγουροι. Τι κάνω εγώ, περνάω. Τονί έχεις πίσω, αλλά με έναν ή δεν βοηθάς την κατάσταση. Εγώ πρέπει να ξέρω εάν εσύ θες να κάνεις κάτι και όχι να σταματάς μέσα στη μέση του δρόμου, ξέρω εγώ, χωρίς να υπάρχει κανένας απόλυτος λόγος. Λοιπόν, πίσω στο θέμα μας. Παιδιά, θέλει μεγάλη προσοχή στο δρόμο. Επειδή βλέπετε εμένα και κάνω μαλακίες και πηγαίνω σαν το μαλάκα και πηγαίνω και χώνομαι γύρω-γύρω δεξιά και αριστερά από τα αυτοκίνητα. Δεν πάει να πει ότι πρέπει και εσείς, ρε φίλε, να πάρετε το μηχανάκι σας αφού είδατε εμένα και ότι το έκανα καλά και το έκανα έτσι και έκλεισα τον γκάζι εκεί και άνοιξα τον γκάζι εκεί και να πάτε να δοκιμάσετε να το κάνετε. Όχι, μάγκες μου. Δεν πάει έτσι. Επειδή εγώ είμαι, να σας το ξαναλέω, επειδή εγώ είμαι μαλάκας και κάνω τέτοια πράγματα, δεν πάει να πει ότι και εσείς πρέπει να γίνετε μαλάκες σαν εμένα, σε εισαγωγικά το μαλάκες, έτσι. Εδώ να τα κάνεις αυτά στον δρόμο, είσαι μαλάκας. Να κάνεις την πίστα, αυτά είσαι ωραίο, ρε φίλε. Μαγκιά σου να τα κάνεις την πίστα, ρε φίλε. Εκεί δεν έχω κανένα, ναι. Είναι όλα καλά, όλα ωραία. Και στην προκειμένη πτώση σου, βασικά καλή, χειρότερο δεν υπάρχει στην πίστα από την πτώση, ρε παιδί μου. Έξω υπάρχει να κοκκίνεις αυτοκόλλητος, κάνω αυτοκίνητο από πίσω, ξέρω εγώ. Να περάσεις από το παρεμπρίζο πίσω μέσα στο αυτοκίνητο, σου πει καλησπέρα σα, τι κάνετε, πως είστε, αν μπορείς να μιλήσεις. Έτσι, γιατί έχουν συμβεί και αυτά, πολλά μπορούν να συμβούνε. Το θέμα είναι εσύ πόσο το κυνηγάς. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κυνηγάς την τύχη σου. Όταν θα κυνηγάς την τύχη σου, η τύχη σου κάποια στιγμή θα περιμένει και θα την πιάσεις και η τύχη δεν θα είναι τύχη, θα είναι κακοτυχία. Οπότε, μάγκες μου, μεγάλη προσοχή. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Γιατί όλοι έχουν σκοτούρες, χρωστάνε, κάνουν δουλειές, μαλακίες. Δεν υπάρχει ένας νορμάλ άνθρωπος, αν ξέρετε. Όλοι μας δυστυχώς έχουμε κάποιο πρόβλημα, κάποια θέματα, οτιδήποτε είναι αυτά, προσωπικά, ιστορίες. Οπότε καταλαβαίνετε πως δεν είναι τόσο εφικτό να είσαι συγκεντρωμένος όλη την ώρα την οποία θα βρίσκεσαι πάνω στη μοτοσυκλέτα ή στο αυτοκίνητο σου, με αποτέλεσμα να γίνεις επικίνδυνος προς τον εαυτό σου κυρίως, αλλά και προς τους υπόλοιπους. Ελπίζω να βάλετε κάτι με μυαλό, έτσι, γιατί και εγώ έβαλα μυαλό, και να φοράτε το κρανάκι σας, τουλάχιστον το κράνος, άμα δεν θέλετε να φορέσετε κάτι άλλο, ρε φίλε, δεν θα σας το επιβάλλω, εντάξει. Αλλά τουλάχιστον το κρανάκι είναι σωτήριο, σώζει ζωές, ρε φίλε, είναι ό,τι το καλύτερο. Αυτά λοιπόν, μάγκες μου, από αυτό το κομμάτι. Προσέξτε τον εαυτό σας όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Τον εαυτό σας, την σωματική σας ακεραιότητα, δεν θα σας τη δώσει κανένας πίσω. Να το ξέρετε αυτό, μαγκές. Δεν θα σας τη δώσει κανένας πίσω. Το μηχανάκι θα χαλάσει, θα δουλέψει, θα το φτιάξει, ρε φίλε, θα πάρεις άλλο και όλα τα λοιπά. Καταλαβαίνετε τι λέω. Το χέρι σου, να σας θέσω ένα να σας πω ένα απλό πράγμα. Κάποιος motovlogger το έχει πει, δεν θυμάμαι αν είναι ο Κούκος Rider ή ο Road Explorer. Σε περίπτωση που κάνεις κάποια μαλακία και πέσεις και σπάσεις το χέρι σου, το χέρι στο οποίο δουλεύεις με αυτό, θα είσαι πόσο καιρό? 1,5 μήνα off. Δεν θα είσαι. 1,5 μήνα θα είσαι off. Οπότε τι πάει να πει αυτό? 1,5 μήνα χωρίς μεροκάματο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι σας λέω. Θα είσαι 1,5 μήνα χωρίς δουλειά, χωρίς να σου δίνει κάποιος λεφτά, χωρίς να πληρώνεσαι, βασικά, να το πούμε αλλιώς.
Τι να πω, μάγκες, απλά προσοχή και ξαναλέω σημαντικό πράγμα. Ό,τι βλέπετε δεν χρειάζεται να το κάνετε. Επειδή ξαναλέω κάποιος κάνει κάτι, δεν πάει να πει ότι επειδή το έκανε αυτός εγώ με αυτό το μηχανάκι, θα το κάνω και εγώ με το δικό μου που είναι έτσι. Θέλει προσοχή, αλάνια μου. Μάγκες, πήγα να βάλω και 7η, αλλά δυστυχώς 7η ταχύτητα δεν έχει το μηχανάκι μέσα. Μακάρι να είχε. Το είχα βάλει 7η, θα άπλωνα λίγο, θα βάζα και 8η ταχύτητα. Ωραία θα ήταν, αλλά δεν έχει. Εδώ είναι το γήπεδο του Ιωνικού, παιδιά, πλατεία Σπάθας, όσο δεν γνωρίζετε, Νεάπολη. Εδώ. Της Τάννας. Τι γίνεται εδώ τώρα. Για κάποιο λόγο κάτι μου φρενάζει. Δεν ξέρω τώρα αν είναι από το τιμόνι. Από το τιμόνι πρέπει να είναι, ρε φίλε, από μπροστά το φρένο. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τώρα. Και τα δω τώρα σκοτούρες στα αρχίδια μου. Άστο να φρενάρει, ρε φίλε, να μου βοηθάει και στο σταμάτι μου. Ωπα, φρόνημα, παιδάκια, φρόνημα εδώ. Λοιπόν, αλάνια μου, θέλω να μου πείτε από κάτω τι θέλετε να δείτε. Τι θέλετε να προσπαθήσουμε να σας δείξουμε, έτσι. Αν μπορούμε να το κάνουμε. Επίσης, τώρα που πλησιάζουν τα 2000 subs, μόλις πληρωθώ, θα πάω να βγάλω αυτοκολλητάκια West Coast Bikers. Οπότε, για να ξέρετε, θα είναι, τα αυτοκολλητάκια θα είναι West Coast Bikers. Γιατί, εντάξει, σκεφτόμουν να WCB, ρε φίλε, motovlog δεν έχει ουσία. Κάτι πιο ωραίο, West Coast Bikers. Ωραία, το καλύψαμε αυτό με τα φωκολιτάκια, κάνουμε και ένα μικρό giveaway. Από εκεί και πέρα το αμέσως επόμενο που ήθελα να σας πω είναι ότι είχα πάει πρόσφατα, πριν φτιάξω αυτό το setup στο μικρόφωνο, με διαφορετικό setup πάλι, γιατί ψάχνουμε τώρα με το μικρόφωνο σιγά σιγά, και το setup που κατέληξα μάλλον είναι αυτό. Να μην τα απολυλογώ, το συγκεκριμένο, το προηγούμενο το setup το οποίο είχα δεν έκανε, έπαιρνε πάρα πολύ αέρα. Το πρώτο δεν έπαιρνε τόσο, το δεύτερο που έφτιαξα αφού χάλασα το πρώτο έπαιρνε ακόμα περισσότερο αέρα, δυστυχώς. Οπότε αναγκαστικά τι έπρεπε να γίνει, έπρεπε να φτιαχτεί ξανά το μικρόφωνο. Οπότε από τη βόλτα που πήγα εγώ με τον Μιχάλη πριν φύγει, σήμερα έφυγε για Κέρκυρα, τώρα που μιλάμε δηλαδή είναι... ταξιδεύει. Ήθελα να ετοιμάσω το μικρόφωνο να είναι κομπλέ και είδα ότι είχε πάρα πολύ αέρα εκείνη την μέρα και παίρναγε όλος ο αέρας. Οπότε είχα κάνει και review την κάμερα, την compact κάμερα, την Nikon που έχω αγοράσει. Και στο τέλος αυτού του βίντεο θα σας βάλω πλάνα από την κάμερα μέσα που τραβήξαμε από το βουνό επάνω που είχαμε πάει. Μπορεί να βάλω και την ανάβαση από την GoPro σε fast forward, γιατί έχει χαβαλέ. Αυτά πάντα. Συν ότι μου παραπονεθήκατε για τη μουσική, μακάρι να φτιάξω τον ήχο, μάγκες μου, να βάζω λιγότερη μουσική καλά και να ακουγόμαστε καλά. Λοιπόν, απολαύστε το βιντεάκι, τα φιλιά μου, like, subscribe, share, comment. Ξέρετε όλα τα γύρω γύρω, το γνωρίζετε. Επίσης, πώς το είδατε, μαγκές, το Dynamic? Πάει καλά. Πίνω ως την αναισθησία. Θυσιάστε πολύ συχνά στο βωμό και προσκυνώ την απουσία. Το ξέρω από τυχαία. Τι σημαίνει αθανασία? Αναζητώ ίσως ευτυχισμένος αν σκορπιστώ στο κενό, συλλάβω την ουσία. Μα ίσως να κρατηθώ άλλο λίγο. Μοιραστώ τον ήλιο με τα άλλα πτώματα τριγύρω. Γίνω ένα με άλλα σώματα στο γύρο του θανάτου. Να αγαπήσω κάποιον άλλο και να κόψω τα φτερά του. Ίσως τα ίδια μέρη απλώς αλλάξει στέγη και τα δίχη. Αλλάζω τα σκέψη, αλλάζει τη τύχη. Ίσως τύχη να με δει ενώ έχω φύγει σε μια εικόνα που είναι στίχη. Και αντιστοίχησε στο χάσιμο σου τη δική μου φρίκη. Και τότε βάλε μου να πιω. Να δω τη λύπη να σου πω. Πόσο τη λύπη είναι κενό. Κι άρα γιατί να λυπηθώ γι' αυτό. Για ποιο σκοπό στο σκότο να δεθώ. Αφού μπορώ το φω να δω. Αμαλυθώ και υποδηθώ πω είμαι αέρα στο πέρα. Σμα της μέρας τα μέρη γίνονται σχήματα. Σήματα του καπνού τα σύννεφα εμφασίστω σήμερα. Άγριο τίποτα γίνεται αύριο τόσο γρήγορα. Γι' αυτό το πω να
κατάπρεο. Χωρώ στο χρόνο, μα πίσω γυρνώ στο χώρο. Καθώ κοιμάμαι σε ένα όχημα με μία μόνο θέση μόνο. Αλλάζοντα θέση κι όντω, αφού είναι επί του παρόντο. Να στο πω πια απλά, καθένα φεύγει μόνο, είναι νόμο. Είμαστε εδώ. Μιλάνε για μένα. Θα κάνουμε κάτι μικρά review. Θα δείξουμε το στήσιμο της κάμερας του κράνος. Θα κάνεις. Τι? Θα τα κάνεις, δεν θα τα κάνεις. Ακούτε πόσο με βοηθάει ο φίλος. Θα φύγω ρε φίλε. Τώρα θα το κάνω αυτό. Τι τώρα? Θα κρατήσω λίγο την κάμερα και θα κάνω κάτι που θέλω. Πάρτε θεά ρε, πάρτε θεά. Λοιπόν, για πάρε κάμερα. Τραβάει τώρα αυτό. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε review για να σας δείξω είναι το drone. Έχετε δει βίντεο το drone? Αλλά δεν έχετε δει το drone. Λοιπόν, και ούτε έχω δει το drone. Το drone πάει. Πέταξε. Πέταξε για μέρη μακρινά. Δέχτηκε ο ήλιος σιγά σιγά και είναι ότι πρέπει. Λοιπόν, το επόμενο πράγμα που συγγνώμη τα μαλλιά ισχύει. Το επόμενο πράγμα που θα κάνουμε, θέλω να σας δείξω, το οποίο προσθέθηκε στον εξοπλισμό μας, είναι μια κάμερα. Μία Nikon Coolpix L840. Αυτή εδώ είναι η καμερούλα, είναι αυτή εδώ. Το φλασάκι της, τα πάντα της. Μπορώ να πω ότι είναι τίμια καμερούλα. Μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ καλή. Γενικά, ωραία καμερούλα. Θες χαμηλές, θες ψηλές λήψεις, θες αλλιώς ρυθμίζεις εδώ πέρα και βλέπεις τα πάντα. Δηλαδή θες να τραβήξεις κάτι πάνω, το έχεις έτσι και τραβάς πάνω τον ουρανό, το... δεν ξέρω, μπας και δεις κανένα ούφο, κανένα alien, εσύ τι λες? Κοιτάω πάνω εγώ να δω. Και θέλω εγώ να κάνω κάτι τώρα, μπας και μπορέσω. Λοιπόν, για τη δουλειά που τη θέλω. Αυτά μέσα τις λένε μου, σαν τη φωτιά. Σαν ενώσουμε τη φωτιά. Στο φαύλο κύκλο του πότε και του ποτέ. Οι πότες θεμοντές σε τόπους που αποτέλεσαν τρόπους διαφυγής από τον ενοχλητικά γεμάτο κόσμο σε κλισέ. Τόπους αλλιώτικους με μόνη συνοδεία φίλους μόνιμους. Ωραία προβληματισμούς μου γόνιμους. Στυλιό χαρτί ποτό και μουσική συνθέτοντας για τους ανώνυμους. Μια νέα εκδοχή αυτού που ονομάσαν ζωή. Ένα ταξίδι μακρινό πάλι θα ονομάζαν φυγή. Όμως καμιά απόσταση δεν είναι κάτι σιγή. Κανένας δρόμος σε αυτή τη διαδρομή καθένας μόνος. Κι όλοι αποκλεισμένοι, μια ψυχή σε ένα σώμα κελί, καλά φυλακισμένοι. Εμείς μαζί ως δύο ξένοι και όλοι λίγο ή πολύ σε λίγες τσιμέντου πόλεις προσγειωμένοι. Οι πάντοτινά ξεχασμένοι που αποτείνονται ότι είναι αλήθεια πια ξεπερασμένη. Κι είναι η ώρα περασμένη, μα δεν μοιάζει ο ήλιος ψηλά να ξαναανεβαίνει. Τι συμβαίνει? Αυτή νυχτιά καταραμένη, μα μια νύχτα σαν για αυτή μου μοιάζει πια συνηθισμένη. Μαζεμένη γύρω από τη φωτιά οι κολλασμένοι. Κολλάνε, δώσε μου τη φωτιά να κάψω τη γη να δω τι μένει. Πυρομανία η ανία εδώ ντυμένη με ένα πύρινο μανδύα, όλους να μας κάψει επιμένει. Γι' αυτό σου λέω αφήσου στη μουσική, αφού σου λέω δεν είναι μους αγαθή η λογική. Ένα αρετή και βαρετή, ποτέ γεμάτη και εν τέλει πάντα μισή. Καθένας φεύγει μα ποτέ κανείς δεν ξέρει από τι. Καθένας θέλει να ξεχάσει γιατί. Κάθε ψυχή φυλακισμένη, κάθε σώμα κελί, κοινή ζωή μια φυλακή. Καθένας φεύγει μα ποτέ κανείς δεν ξέρει από τι. Καθένας θέλει να ξεχάσει γιατί.
Κάθε ψυχή φυλακισμένη, κάθε σώμα γελί. Κι είναι η ζωή μια φυλακή. Κι είναι η ζωή μια φυλακή. Είναι η ζωή μια φυλακή.